ζεις η μάνα που κάνει τέτοια γόρια. Έξω φτωχιά, ο καημός στη στεναχώρια. Απόψε σ' αγαπώ πολύ, γεια σου Ηρώ, γεια σου Γρηγόρη, γεια σας παιδιά. Έξω φτώχεια, ο καημός και στεναχώρια. Και τι καλύτερη τραγουδιστή ευχή για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, το Αλάτι της Γης. Το είχε τραγουδήσει η Σπεράντζα Βρανά το 1955 στην ταινία του Νίκου Τσιφόρου «Αγάπη, Λεφτά και Γλέντι». Σούπερ συνδυασμός, ε! Και βάζετε εσείς τη σειρά. Θα τη θυμόσαστε ίσως που τραγουδούσε η Σπεράντζα μαζί με τον Βασίλη Αυλονίτη δίπλα της και από πάνω και γύρω η ορχήστρα του Γιώργου Μιτσάκη. Απόψε είσαι για θηρί και εγώ για σένα είμαι τρελή. Για να σβήσω της καρδιάς μου το μεράκι, στην υγειά σου πίνω κι άλλο ποτηράκι. Έξω φτώχεια, ο καημός κι η στενοχώρια, να ζήσει η μάνα που κάνει τέτοια γόρια. Ήτανε σε κάποιο από τα κέντρα της δεκαετίας του 50. Σε αυτά λοιπόν τα θρυλικά κέντρα της δεκαετίας του 50 θα ταξιδέψουμε με τη σημερινή μας εκπομπή. Μια εποχή μεταβατική όπου ο Έλληνας ήθελε να αφήσει πίσω του τις μνήμες από την κατοχή, τις πληγές του εμφυλίου και να τραγουδήσει και να το πιστέψει. Απόψε μέχρι το πρωί δική μας είναι η ζωή και μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Δεκαετία του 50 λοιπόν και μαζί αλλάζει και ο ρόλος των γυναικών. Έτσι λοιπόν σήμερα θα ταξιδέψουμε σε αυτήν την εποχή στα κέντρα και το επίκεντρό μας θα είναι οι γυναίκες. Τέσσερις σπουδαίες μεγάλες κυρίες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα, έγραψαν τη δική τους ιστορία σε αυτό το δρόμο αντοχής που λέγεται ελληνικό τραγούδι. Κυρίες και κύριοι, η Σπεράντζα Βρανά, η Μάγια Μελάγια, η Μαρή Κανίνου και η Μέρι Λίντα. Και
στην παρέα μας η εξαιρετική και αγαπημένη η Ρωσαΐα που θα αναλάβει να ενσαρκώσει και τις τέσσερις. Η Ρο, καλώς όρισες στο αλάτι της γης. Καλώς σας βρίσκω. Και απόψε είσαι για φιλή και έξω φτώχεια ο καημός και στεναχώρια να ζήσει μάνα που κάνει τέτοια αγόρια. Και έχουμε και εξαιρετικά αγόρια στη σημερινή μας. Έτσι, εγώ για τα αγόρια αυτά παρέα το τραγουδάω εδώ. Κάθε φορά, κατάλαβες. Ο Γρηγόρης ο Βασίλας, τακτικός συνεργάτης και φίλος στο αλάτι της γης, την εξαιρετική παινιά του και το ύφος και το ήθος της παραδοσιακής ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής και μαζί και εξαιρετική μουσική, τους οποίους θα μας τους συστήσετε. Λοιπόν, είναι ο κύριος Φίλιππος Παχνιστής στο πιάνο και στο τραγούδι. Ο μικρός της παρέας, ο κύριος Αλέξανδρος Καμπουράκης στο ακορντεόν. Ο κύριος Γιώργος Βεντουρής στο κόντραμπάσο. Και ο αγαπημένος μου κύριος Γιώργος Φουντούκος, ακριβώς εδώ πίσω. Τώρα θα μου επιτρέψεις να πλατιάσω λίγο. Δεν μπορώ όμως να μην πω για το φίλο μου τον Γρηγόρη τον Βασίλη εδώ πέρα. Έτσι, διότι εκτός από τη σπάνια παινιά του, πρέπει να πούμε για το στυλ του. Όλοι μου λένε βγήκε από τη δεκαετία του 50. Αλλά πρέπει να τονίσω και το σήμα κατά τεθένα αυτού του σχήματος που δεν είναι άλλο από το δίχρωμο παπούτσι του Γρηγόρη, έτσι. Αυτό δεν το συναντάς εύκολα. Εξάλλου όλοι οι συνθέτες και οι δεξιοτέχνες του μπουζουκιού της εποχής εκείνης, ο Μιτσάκης, ο Χιώτης πάνω απ' όλα, ήταν εξαιρετικά καλοντημένοι. Στην Τρίχα, στην Πένα και ο Τσιτσάνης βεβαίως. Και να συνεχίσουμε τώρα, αφού ξεκινήσαμε με ένα κινηματογραφικό τραγούδι, η Σπεράντζα Βρανά έχει συνδεθεί και με το θέατρο και τον κινηματογράφο, να πάμε σε ένα άλλο εμβληματικό τραγούδι που έχει πει, τη Βαλίτσα. Το είχε τραγουδήσει το 1954 σε άλλη μια ταινία του Νίκου Τσιφόρου, πολύ πιο γνωστή, η Ωραία των Αθηνών βεβαίως, και θυμάστε την Γεωργία Βασιλιάδου και την Σπεράντζα Βανανά να τραγουδά για τη Βαλίτσα μαζί με το τρίο κιτάρα τότε. Και πρέπει να πούμε ότι το τρίο κιτάρα πήρε την ονομασία του, ο νονός ήταν ο Γιώργος Οικονομίδης. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι επιλέξαμε σήμερα να κάνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή σε αυτόν εδώ τον εμβληματικό χώρο, στο Άλσος, στο πεδίο του Άρεως, όπου ο Γιώργος Οικονομίδης λειτουργήσε επί 35 ολόκληρα χρόνια. Ήταν ένας χώρος όπου πέρασαν τραγουδιστές, νέα ταλέντα, αυτός ο σπουδαίος κονφερανσιέ που ξεκίνησε από τη Μάντρα του Αττικ. Από το 50 μέχρι το 85 λειτουργήσε αυτός εδώ ο χώρος και με πολύ χαρά πάλι τον βλέπουμε ανανεωμένο να επανέρχεται στην μουσική και καλλιτεχνική ζωή της Αθήνας και θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την φιλοξενία τον Ηλία τον Μαρασούλη και τον Άγγελο τον Κοταρίδη. Πάμε παιδιά. Είναι άσχημο πολύ το δικό σου το βιολί. Ζεις μονάχα για χουζούρι και αγκαρίτσα. Μας αξαπλάτε παιδιά κι ούτε σκέψη για δουλειά. Τέλος πάντων η Βαλίτσα. Μας αξαπλάτε μελά κι ούτε σκέψη για δουλειά. Που θα πάει τέλος πάντων η Βαλίτσα. Λες και είσαι δηλαδή του Σουλτάνου το παιδί. Θέλεις τρέλες, θέλεις κέφια κάθε μέρα. Δεν μ' αρέσουν όλα αυτά και στο λέω ορθά κοφτά. Η Βαλίτσα δεν πηγαίνει παραπέρα. Δεν μ' αρέσουν όλα αυτά και στο λέω ορθά κοφτά. Η Βαλίτσα δεν πηγαίνει παραπέρα. Σκέψου λίγο τη δουλειά, γιατί μόνο με φιλιά η στόμαχα δε γεμίζει μια σταλίτσα. Σκέψου κι άλλαξε μυαλά και κατάλαβε καλά πως μακρύτερα δε πάει η Βαλίτσα. Σκέψου κι άλλαξε μυαλά και κατάλαβε καλά πως μακρύτερα δε πάει η Βαλίτσα.
Την ψυχή μου εγώ τη δίνω για τραγούδι και για ντάντσα, μα προπάντων για ελπίδα που τη λένε και σπεράντσα. Έτσι τραγουδούσε στο θέατρο η ελπίδα Χωματιανού, η σπεράντσα Βρανά. Για πες μας λίγο για αυτήν, Ιρό. Πρώτα απ' όλα είναι ένα πρόσωπο το οποίο εγώ έβλεπα στα παιδικά μου χρόνια έτσι, και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το τρομερό κορμί, αυτό το μπρίο, αυτό το ταμπεραμέντο που είχε αυτή η γυναίκα που δεν το συναντάς εύκολα και είναι κάτι έμφυτο νομίζω. Αυτό δεν διδάσκεται, δεν κατακτιέται. Το είχε αυτή η γυναίκα, ήταν αυτός ο χήμαρος που όλοι γνωρίζουμε. Ήταν ορφανή από μικρή η Σπεράντσα Βρανά και ξεκίνησε να περιοδεύει με τα μπουλούκια της εποχής σε ηλικία 15 χρονών, αν θυμάμαι καλά. Πραγματικά, ναι. Είναι σχεδόν σαν παραμύθι η ζωή της. Ο πατέρας της και η μάνα της παντρευτήκαν 18 χρονών ο πατέρας, 16 η μάνα και ήταν αυτός αριστοκράτης και η μάνα μοδιστρούλα. Α, μάλιστα. Ο πατέρας πέθανε μόλις στα 25 του χρόνια και η μάνα 23 χρονών αφοσιώθηκε στην Σπεράντσα και μάλιστα έλεγε μέχρι το τέλος της ζωής της Σπεράντσα ότι εγώ δεν υπήρξα ποτέ μάνα γιατί θέλησα να είμαι κόρη. Τι ωραία. Είχε μια πολύ μεγάλη σχέση με τη μάνα της, η οποία πέθανε στην κατοχή από πείνα γιατί ακριβώς έδινε στη Σπεράντσα τη μερίδα από το φαγητό της για να ζήσει αυτή. Αυτό είναι η μάνα. Και τελικά αναγκάστηκε η Σπεράντσα να βγει τότε και στο θέατρο και στο τραγούδι, μόλις 15 ετών. Γύρισε με τα μπουλούκια του Χρέλια, του περίφημου μπουλουκτσί της εποχής εκείνης, όλη την Ελλάδα. Και πια το 1946 με 48. Στην επιθεώρηση, άνθρωποι. Σωστά. Για να και μαζί της ήταν και ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Νίκος Ρίζος. Και αυτοί πρωτοεμφανιζόμενοι τότε. Και έτσι, τραγούδισε λοιπόν, ποιο? Το πρώτο αρχοντορεμπέτικο, που δεν είναι άλλο από το Κοσμαγάπητο. Το τραμ το τελευταίο. Πάμε να το πούμε. Εσούρωσα κι αργήσαμε, μα όσο και να φταίω, περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο. Περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο. Δραγαδρούμ, το καμπανάκι, δραγαδρούμ, μες το βραδάκι. Δραγαδρούμ, το καμπανάκι, να μας πάει κούτσα κούτσα στο φτωχό μας το τσαρδάκι. Με ακλήθηκο τραγούδι, έτσι. Περνούν πολύ μιζέρικα τα νιάτα μας τα έρμα, αλλά άνοιξε το βήμα σου να φτάσουμε στο τέρμα. Αλλά άνοιξε το βήμα σου να φτάσουμε στο τέρμα. Βρούμε θέση, θα στρωθείς και θα σ' αρέσει. Δράκαντρουμ, κι αν βρούμε θέση, λίγο απάνω σου να γυρώ, γιατί έχω γίνει θέση. Εμείς με τραμ πηγαίνουμε και άλλοι με ταξαρές. Για μας τα ντόρια οι διπλές και για άλλους οι εξαρές. Για μας τα ντόρια οι διπλές και οι άλλους οι εξαρές. Δράγκαντρουμ, το καμπανάκι, δράγκαντρουμ, μες στο βραδάκι. Δράγκαντρουμ, το καμπανάκι,
τραγκαντρούν τη κρίμα που ναι, να σε τόσο φτωχαδάκι. Το τραμ το τελευταίο, Μιχάλη Σουγιούλ και Αλέκος Σακελάριος από την επιθεώρηση «Άνθρωποι, άνθρωποι». Και ο Τσαγανέας να λέει «Άνθρωποι, άνθρωποι, προστεί τόσο μίσος και αλληλοσπαραγμός». Η Σπεράντζα Βρανά, λοιπόν, η απόλυτη φαντασίωση του ανδρικού πληθυσμού της εποχής, μαγκάκι αλλά και πάντα ανοιχτή και καλόκαρδη, μια ανοιχτή αγκαλιά για τον Έλληνα εκείνης της εποχής, που ήθελε, όπως είπαμε, να αφήσει πίσω του τις άσχημες μνήμες και να αφιερωθεί στο γλέντι και στη ζωή. Η Σπεράντζα Βρανά έζησε, όπως έλεγε η ίδια, μια ζωή ταραγμένη, αλλά όχι πολύ τάραχη. Κάποιος θα θεωρούσε ότι αυτή η μεγάλη πληθωρική ντίβα θα είχε πλήθος από κατακτήσεις, αλλά παρόλα αυτά έζησε δύο μεγάλους έρωτες, τον Κώστα Χατζηχρήστο και τον Κώστα Βουτσά, και παντρεύτηκε με έναν άνθρωπο, τον Παύλο, με τον οποίο έζησε επί 45 ολόκληρα χρόνια μια πολύ ευτυχισμένη και συντροφική ζωή. Η ίδια έλεγε ότι δεν έκανε λεφτά, γιατί τα περισσότερα χρήματά της τα έδινε, ό,τι κέρδισε από τις ταινίες, τα έδινε για να ντυθεί για το θέατρο. Ήταν η εποχή που στο Ακροπόλ και στις μεγάλες επιθεωρήσεις της εποχής, οι τραγουδίστριες και οι ηθοποιοί έδιναν τεράστια ποσά για να φορέσουν τουαλέτες, πήγαινε στο Παρίσι να φέρει φτερά και πουλιές για να κάνει τις εμφανίσεις της, τις εντυπωσιακές και κυρίως στο φινάλε. Η Σπεράντζα, πάντα πληθωρική και με κοφτερό δημόσιο διάλογο, άφησε εποχή για τις ατάκες της. Και αξίζει να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από μια συνέντευξη στον Θοδωρή Αντωνόπουλο. «Πέτα τα πέπλα, ρε πουλάκι μου», του λέει, «λυτρώσου, καλύτερα η λουλού στο σύρμα παρά μίζερη και καταπιεσμένη. Ευτυχής όποιος γεύεται κάθε επιθυμία του». Και καταλήγει με μια καταπληκτική φράση: «Ευτύχησα να κάνω καλό και πολύ σεξ», αλλιώς το λέει, «στην ώρα του και όταν έπρεπε». Αυτό ακριβώς η Σπεράντζα νομίζω ότι το περνάει και στο τραγούδι της και στην όλη της πληθωρική παρουσία, έτσι όπως αποτυπώθηκε και στη δισκογραφία, αλλά και στις ταινίες και στο θέατρο της εποχής. Πάμε κι εμείς να θυμηθούμε, κλείνοντας αυτή την ενότητα, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που τραγούδησε η Σπεράντζα. 1954, και πάλι στην ταινία «Η Ωραία των Αθηνών», τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη, «Μάμπο Μπραζιλέιρο». Όμορφη βραδιά και σαν δυο ξένια στα παιδιά να φύγουμε για αλλού. Να'ρθεις και με πιλότο την καρδιά να βρούμε μια γνωστή αμμουδιά κάποιου χρυσού γυαλού. Θα γίνω Βραζιλιάνα με το σομπρέρος μου, θα σε ο καβαλέρος μου, κι όταν αρχίσει ο έρος μου για σένα θα αρχίσουν οι μαράκες ρυθμό να δίνουνε τα άστρα. Σβήνουνε κι όλα χορός να γίνουνε θαλές. Αυτό το μαμπό το Βραζιλέιρο μου δίνει κεφί, μου δίνει στυλ και Βραζιλιανό με κάνει φέρο. Αυτό το μαμπό απ' τη Βραζίλ. Και σαν δυο ξένια στα παιδιά να φύγουμε για αλλού. Να'ρθεις και με πιλότο την καρδιά να βρούμε μια γνωστή αμμουδιά κάποιου χρυσού γυαλού. Θα γίνω Βραζιλιάνα με το σομπρέρος μου, θα σε ο καβαλέρος μου, κι όταν αρχίσει ο έρος μου για σένα θα αρχίσουν οι μαράκες ρυθμό να δίνουνε τα άστρα. Σβήνουνε κι όλα χορός να γίνουνε θαλές. Αυτό το μαμπό το Βραζιλέιρο μου δίνει κεφί,
Βραζιλιανό με κάνει φέρω αυτό το μαμπό από την Βραζίλια. Οι σπουδαίες γυναικείες φωνές της δεκαετίας του 50 ήταν η Σπεράντζα Βρανά, Μάμπο Μπραζιλέιρο, το οποίο όμως η Ρο το τραγούδησε και η συνομήλικη της. Και η Μάγια Μελάγια. Και οι δύο είχαν γεννηθεί το 1928 και ήταν μάλιστα και φίλες. Μέχρι τα τελευταία χρόνια τους και παίζαν χαρτιά. Το άκουσα σε μια συνέντευξη της Σπεράντζας Βρανά και έλεγε: Έρχεται εδώ και η Μάγια, η Μελάγια και παίζουμε και τα λέμε κτλ. Η άλλη σπουδαία αντίβα της εποχής. Η τεράστια αντίβα λοιπόν της εποχής, η Μάγια Μελάγια, που το πραγματικό της όνομα ήταν Μελπομένη Τσιριγότη. Αλλά ο Ρέστης Λάσκος επέλεξε να της δώσει αυτό το εξωτικό και παράξενο όνομα, το Μάγια Μελάγια, που δεν σου ξεφεύγει σίγουρα, το θυμάσαι πάντα. Δεν το είναι. Μάγια λένε σημαίνει νερό στα Αιγυπτιακά και το Μελάγια είναι ένα μαντίλι που φορούσαν οι Αιγύπτιες φελάχες. Α, δεν το ήξερα. Έτσι λοιπόν έχουμε όλο αυτό το εξωτικό που συνηθιζόταν την εποχή εκείνη. Βέβαια. Νονός της λοιπόν ο Ρέστης Λάσκος. Λάσκος. Όπως και ο Γιώργος Οικονομίδης σε αυτά τα βαριετέ που γινόντουσαν στην Όαση, στο Άλσος, εδώ που είμαστε τώρα, και στο Αλκαζάρ. Η Μάγια Μελάγια ήταν, όπως είπες πριν λίγο, η απόλυτη στάρ, η τεράστια αντίβα της εποχής, η οποία έβγαινε στη σκηνή έτσι, με την πληθωρική της παρουσία και τη ζεστή φωνή της και τις αισθησιακές της ερμηνείες και γινόταν χαμός. Και ήταν βέβαια και ο μεγάλος έρωτας του Γιώργου Μουζάκη. Όμως τραγούδια της έγραψαν και ο Χιώτης και ο Σουγιούλη. Θα ακούσουμε λοιπόν κάποια έτσι χαρακτηριστικά τραγούδια, πολύ ιδιαίτερα που τραγούδησε η Μάγια Μελάγια. Απόλυτη σεξοβόμβα θα λέγαμε της εποχής, διαφορετική από την Σπεράντζα Βρανά. Η Σπεράντζα ήταν πιο πολύ μαγκάκι και πληθωρική, η Μάγια ήταν πολύ πιο ντάμα. Ναι, ναι. Μαζί με τις άλλες δύο σπουδαίες τραγουδίστριες της εποχής, τη Ζωζό Σαπουτζάκη και την Μπέμπα Κυριακίδου. Γιώργος Μουζάκης λοιπόν, ο συνθέτης που σημάδεψε και την καριέρα και τη ζωή της Μάγιας Μελάγια, και να ακούσουμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του. Βήρα της Άγκυρες. Βήρα της Άγκυρες λοιπόν, ένα τραγούδι που νομίζω ότι εκφράζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την εποχή εκείνη. Με στη φτώχεια και την απονιά έχω ζήσει τα πιο όμορφα μου χρόνια. Γι' αυτό άνοιξε ναύτη τα πανιά για να φύγω από αυτό το ντουνιά. Βήρα της Άγκυρες και βάλε πλώρη. Μακριά από το έρημο το φτωχό χώρι. Και η Ελλάδα να θέλει να αφήσει πίσω της όλες αυτές τις πληγές και τις μνήμες της κατοχής και του εμφυλίου και να ανοίξει ένα καινούριο κεφάλαιο τραγουδώντας και γλεντώντας με τις φωνές αυτών των σπουδαίων γυναικών. Στη φτώχεια και την απονιά έχω ζήσει τα πιο όμορφα μου χρόνια, γι' αυτό άνοιξε ναύτη τα πανιά για να φύγω από αυτό το ντουνιά. Βήρα τις Άγκυρες για ξένους τόπους, να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους.
φέρει από το ερημό το φτωχό χωρί. Ζήσει τα πιο όμορφα μου χρόνια, γι' αυτό άνοιξε ναύτη καπανιά, για να φύγω από αυτό το ντουνιά. Πήρα τις άγγυρες για ξένους τόπους, να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους, σ' άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μας πάει πρίμα μακριά τα γέρι. Δύρα τις άγγυρες και βάλε πλώρη, μακριά από το έρημο το φτωχό χωρί. Δύρα τις άγγυρες και βάλε πλώρη, μακριά από το έρημο το φτωχό χωρί. Δύρα τις άγγυρες και βάλε πλώρη, μακριά από το έρημο. Θα τα οικονομήσω. Την ερχόμενη Κυριακή θα τα οικονομήσω. Να σε τραβήξω κούκλα μου, να πάω να σε γλεντήσω. Να σε τραβήξω κούκλα μου, να πάω να σε γλεντήσω. Πού θα με πας, πού θα με πας? Όπου γουστάρεις κι αγαπάς. Όπου γουστάρεις κι αγαπάς, μόνο με μένα ναι θα πας. Ως και ο γάτος έβγαλε τη γάτα στη ταράτσα. Ως και ο γάτος έβγαλε τη γάτα στην ταράτσα. Και μόναχα εμείς οι δυο ξεμείναμε απ' τη πιάτσα. Και μόναχα εμείς οι δυο ξεμείναμε απ' τη πιάτσα. Πού θα με πας, πού θα με πας? Όπου γουστάρεις κι αγαπάς. Όπου γουστάρεις κι αγαπάς. Κυριακή τα πιάνω στα γεμάτα. Την ερχόμενη Κυριακή τα πιάνω στα γεμάτα. Σιδέρωσε την κουστούμια και τη ρίγε γραβάτα. Σιδέρωσε την κουστούμια και τη ρίγε γραβάτα. Πού θα με πας, πού θα με πας? Όπου γουστάρεις κι αγαπάς. Γουστάρεις κι αγαπάς, μόνο με μένα ναι θα πας.
θα με πας, που θα με πας, όπου γουστάρεις και αγαπάς λοιπόν. Και εμείς με το αλάτι της γης, στα ονομαστά κέντρα της δεκαετίας του 50, όπου τραγούδησε η Μάγια Μελάγια. Η ταβέρνα του Καριστινού στις Τρεις Γέφυρες, η κοσμική σπηλιά του Παρασκευά στην Καστέλα, αλλά και βέβαια και η θρηλυκή Τριάννα του Χιλά στην Λεωφόρο Συγκρού. Η Μάγια Μελάγια εκεί έγραψε κυριολεκτικά ιστορία στο τραγούδι, όπως και στον κινηματογράφο. Νιώθει σαν να σου κέντεσαι. Και κουνιέσαι και μιλάς και χτύπιεσαι και γλωτσάς. Σαν σαμό, στο ροκ, στο ροκ, στο ροκ. Μπες του ροκ, έντρο το σκοπό. Πας εδώ και εκεί που το πω. Ξεφύσα σαν τη φουκού, λες για όλα. Κέντρα που τραγουδούσε η Μάγια Μελάγια λέγεται ότι τη στέλνανε εκτός από τα απαραίτητα λουλούδια και κοσμήματα, αλλά και τις λύρες μέσα στα σπιρτόκουτα. Η ίδια μάλιστα ήταν τόσο γενναιόδορη που τις μοίραζε και στα παιδιά της ορχήστρας. Το 1965 έφυγε για την Αμερική, όπου και παντρεύτηκε, και επέστρεψε μετά το θάνατο του άντρα της το 1978. Ζούσε σε ένα μικρό διαμερισματάκι στην Αγίου Μελετίου ως το τέλος της ζωής της. Έπαιζε παρέα με την Σπεράντζα Χαρτιά, όπως μας είπε και η Ρο. Και η Μάγια έφυγε το 2014, ενώ η Σπεράντζα το 2009. Είναι χαρακτηριστική μια φράση που είπε σε μια συνέντευξή της. Εγώ, λέει, για να δεθώ με έναν άντρα, ήθελα να είμαι ερωτευμένη. Μια ζωή ερωτευμένη, και φυσικά τον έχω πληρώσει βαριά και ακριβά τον έρωτα. Αλλά έτσι γεννήθηκα, τι να κάνω. Το απόψε και το μάγκο, και για τίποτα δεν δίνω φράγκο. Μια κι όπως λέει κάποιο άγνωστο ειδό, τίποτα δεν ζει στον κόσμο αυτό. Μια κι όπως λέει κάποιο άγνωστο ειδό, τίποτα δεν ζει στον κόσμο αυτό. Δίχως κρατή, δίχως ποιοτό, δίχως αγάπη και ξενύχτη βραβεία στο πρωί. Δίχως ποιοτό, σας ερωτώ, τι να την κάνω τρυπάγα τη ζωή. Τι θα πάρω, την κυρία. Και αυτό αληθινά. Νομίζω η Ρο βγαίνει και στα αληθινά τραγούδια της. Και σε αυτά τα εξαιρετικά τραγούδια που έχουμε διαλέξει να πούμε τώρα. Ένα τραγούδι του Γιάννη Βέλα και επίσης από τα τραγούδια που της έγραψε ο Μανώλης Χιώτης. Βέβαια. Γι' αυτό γλυκά όσο μπορείς
σιγά. Καρδιά είναι τούτη και λιγά. Σιγά καρδιά. Το χέρι σου ας χτυπάει. Μαστά σου αγάπη μου φτωχή. Να δεις πως βγαίνει μια ψυχή που ξέρει να αγαπάει. Σιγά τις μαχαιριές σιγά. Καρδιά είναι τούτη και λιγά. Σιγά καρδιά είναι τούτη και λιγά. Μπράβο, Ρο.
τη φωλιά. Σπουδαία τραγούδια του Γιάννη Βέλα και του Μανώλη Χιώτη που σφράγισε με τη φωνή και την ερμηνεία της η Μάγια Μελάγια. Αλλά η Ρο υπάρχει και ένα επεισόδιο που συνδέεται με τη Μάγια Μελάγια. Για πες μας γι' αυτό, πολύ ιδιαίτερο. Λοιπόν, κατά τα τέλη της δεκαετίας του 50, μια μεγάλη σειρά αυτοκινήτων κατευθύνεται προς το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Ένας χωροφύλακας όμως σταματάει το αυτοκίνητο που οδηγεί κάποια κυρία και της λέει: «Ως εδώ, μανδάμ, παρακάτω απαγορεύεται». Μα κύριε χωροφύλαξ, το απαντά εκείνη, αν δεν πάω στο θέατρο δεν θα γίνει παράσταση. Είναι η Κατίνα Παξινού. Κυρία μου, της λέει, δεν πά να είστε κι Μάγια Μελάγια. Δεν περνάτε. Επομένως, στα χρόνια του 50, Κατίνα Παξινού, Μάγια Μελάγια, 0-2. Σημειώσατε 2, ακριβώς. Καταπληκτικό. Η Μάγια Μελάγια ήταν και αυτή που δίδαξε στη Σοφία Λόρεν το τραγούδι «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» για τις ανάγκες της ταινίας «Το παιδί και το δελφίνι» που γυρίστηκε, όπως ξέρουμε, στην Ύδρα το 1957. Μάλιστα. «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» το είχε πει η Σοφία Λόρεν με συνοδεία από τον Τόνι Μαρούδα, ένα σπουδαίο τραγούδι του Τάκη Μωράκη σε στίχους, όπως τουλάχιστον καταγράφηκε, του Γιάννη Φερμάνογλου, αν και το τραγούδι αυτό το διεκδικεί ως στιχουργός και η σπουδαία Δανάη Στρατηγοπούλου. Μάλιστα. Να σου πω και μια ιστορία. Ναι. Πριν λίγες μέρες που το τραγουδούσα κάπου αυτό το τραγούδι, μια κυρία είπε, δεν είναι έτσι ακριβώς. Το τραγούδι στη Σοφία Λόρεν, λέει, δεν το έμαθε η Μάγια Μελάγια, αλλά της το έμαθε η μητέρα μου. Και ποια είναι η μητέρα σας? Η Κέτι Ντένις, μου είπε. Εμείς οφείλουμε να πούμε όλες τις εκδοχές. Πράγματι. Για τη δικαιοσύνη και για την ιστορία. Πράγματι, η Κέτι Ντένις τραγούδισε το τραγούδι αυτό σε πρώτη εκτέλεση στη δισκογραφία. Αλλά η Μάγια Μελάγια το είχε τραγουδήσει στα κέντρα και η Σοφία Λόρεν την άκουσε, όπως λένε, στη σπηλιά του Παρασκευά όπου το τραγουδούσε και έτσι ζήτησε να της το μάθει. Πήγε μάλιστα και στη Μεγάλη Βρετανία που έμενε η Λόρεν και της έκανε τα μαθήματα. Μάλιστα. Πάμε να το πούμε κι εμείς. Mm-hmm. Κρυφά τις καρδιές οδηγεί και όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Γέλιο, δάκρυ, λιακάδα, βροχή της ζωής μας και τέλος και αρχή. Ποτέ, ποτέ κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε αυτό. Τι είναι αυτό που σε κάνει να λες το σκοπό? Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μα πως θες να σ' το πω, με ένα γέλιο, με ένα δάκρυ, με ένα βλέμμα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μα πως θες να σ' το πω, να πιστέψεις πως αυτό δεν είναι ψέμα. Πάμε στα μπουζούκια σε μια γειτονιά να στο τραγουδήσω με διπλό παινιά, με ένα ζεϊπεκάκι τσιφτικό κυρά μου, να σου πω το τέρτι που έχω στην καρδιά μου. Με ένα ζεϊπεκάκι τσιφτικό κυρά μου, να σου πω το τέρτι που έχω στην καρδιά μου. Με τι να σ' το πω, με τις άνοιξης πουλιά να σ' το μηνύσω. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, μα πως θες να σ' το πω, να πιστέψεις, να με νιώσεις, να σε πείσω. Πάμε στα μπουζούκια σε μια γη σου πω το τέρτι που έχω στην καρδιά. Μπράβο! Είναι αυτό που το λένε αγάπη και σ' αγαπώ, ή πάμε στα μπουζούκια. Και όπως καταλάβατε, περάσαμε από την Μάγια Μελάγια στην άλλη σπουδαία ερμηνεύτρια της εποχής του 50, στην περίφημη Μαρίκα Νίνου. Ιρώ, πες μας κάποια πράγματα για τη Μαρίκα. Πρώτα απ' όλα θα σου πω ότι την αγαπώ ιδιαιτέρως. Mm. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά με συγκλονίζει η φωνή της και με συγκινεί η ζωή της. Η Μαρίκα Νίνου ήταν Αρμένισσα στην καταγωγή. Και λένε ότι γεννήθηκε στο καράβι που έφερνε τη μάνα της με τα τρία της παιδιά από τη Σμύρνη στον Πειραιά. Το τέταρτο παιδί λοιπόν της οικογένειας Αταμιάν πήρε το όνομα του πλοίου που τους μετέφερε. Ευαγγελία λέγονταν το πλοίο. Η μικρή λοιπόν Ευαγγελία Αταμιάν έγινε αργότερα η σπουδαία Μαρίκα Νίνου. Το Μαρίκα το πήρε από τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Ήταν φανατική θαυμάστριά της. Και τον Νίνου το πήρε από τον δεύτερο άντρα της, με τον οποίον μαζί και με το παιδί της από τον πρώτο της γάμο κάνανε τη γνωστή για την εποχή ατραξιών ντουο Νίνο, το δυόμιση Νίνο. Έκαναν ακροβατικά, λέει τότε. Ακροβατικά. Μάλιστα έβλεπα κάποια στιγμή μια συνέντευξη της Ευαγγελίας Μαργαρώνη, που έλεγε ότι εκεί την πρωτοείδε. Ήταν η πιανίστα του Τσιτσάνη, η Ευαγγελία Μαργαρώνη. Ναι, σπουδαία. Ναι, ναι, σπουδαία. Και έλεγε ότι αυτή την πρότεινε στον Τσιτσάνη, βασικά. Αλλά βέβαια την είχε ανακαλύψει προηγουμένως ο Μανώλης Χιώτης. Ο Μανώλης Χιώτης ή ο Στελάκης Περπινιάδης, όπως λένε. Ναι. Το 48, νομίζω, δεν θυμάμαι. Κάπου εκεί το 48 πρέπει να την ανακάλυψε. Την έβγαλε ο Χιώτης, τέλος πάντων, μετά το Στελάκη Περπινιάδη. Και τραγούδησε μαζί του στο Πίγκαλς, στην Ομόνια, το ονομαστό κέντρο της εποχής. Ήταν, λέει, το πρώτο κοσμικό κέντρο που άνοιξε τότε. Το πρώτο κοσμικό κέντρο. Εκεί στην αρχή της Πατησίων, κάτω από το Ροζικλέρ. Ναι. Ναι. Και είχε για σκηνικό μια τεράστια χιβάδα, λέει, πίσω, βέβαια, από το πάλκο. Ναι. Αλλά το 49 την άκουσε ο Τσιτσάνης και την πήρε μαζί του στο άλλο ονομαστό κέντρο της εποχής,
στο τζίμι του Χοντρού. Εκεί δημιουργήθηκε και ένας μεγάλος έρωτας, όπως γνωρίζουμε. Και για πάρα πολλά χρόνια το ζευγάρι αυτό έγραψε ιστορία. Ο Τσιτσάνης έγραψε 97 τραγούδια που τα τραγούδησε η Νίνου, μερικά από τα πιο σπουδαία της καριέρας του, έτσι. Η ουρά για να τους ακούσουν στον τζίμι του Χοντρού, λένε, έφτανε από τον Άγιο Παντελεήμονα μέχρι τον τζίμι του Χοντρού. Η Μαρίκα στο πάρκο ήταν ασυναγώνιστη. Οι κινήσεις της ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Όταν τραγουδούσε, είχε τέτοια εκφραστικότητα και τέτοια μεταδοτικότητα στο κενό, που νομίζω ότι δεν πρόκειται να γεννηθεί άλλη. Όταν τραγουδούσε, κυριολεκτικά καθήλωνε τον κόσμο στα τραπέζια. Ήταν φοβερή. Αλλά αυτή η γυναίκα είχε έτσι μια πολύ σύντομη ζωή και πορεία, η οποία κράτησε μόνο 7 χρόνια, μέχρι δηλαδή το 1956, που πέθανε σε ηλικία 35 χρονών περίπου. Τόσο μικρή, τόσο, πολύ μικρή. Τόσο νέα. Όμως ήταν τόσο σπουδαία μέσα σε αυτά τα χρόνια, ό,τι τραγούδισε πρώτα απ' όλα, το τραγουδάμε ακόμα και σήμερα και το σφράγισε με τη φωνή της. Γύρω στα 170 τραγούδια σφράγισε με τη φωνή της η Μαρίκα Νίνου. Αλλά ήταν και ένα σύμβολο, ας πούμε, για αυτή την εποχή, γιατί η λαϊκή τραγουδίστρια ξαφνικά έγινε η φωνή όλων των γυναικών της εποχής. Σηκώθηκε πρώτη όρθια στο πάλκο. Υπάρχουν και βίντεο που τη δείχνουν, όχι πολλά, αλλά υπάρχουν που τη δείχνουν και όλοι λένε πώς ένιωθε αυτά που τραγουδούσε και πώς εκφραζόταν με το κορμί της, με το πρόσωπό της, με όλα. Η λαϊκή τραγουδίστρια έγινε η φωνή όλων των γυναικών της εποχής, που τότε, μην ξεχνάμε ότι ψήφισαν για πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές, διεκδίκησαν δημόσιες θέσεις, δημόσιο λόγο και μίλησαν στα τραγούδια για τα αισθήματά τους σε πρώτο πρόσωπο. Για την ιστορία πρέπει να πούμε ότι οι γυναίκες πήραν για πρώτη φορά το δικαίωμα του εκλέγην το 1934, αλλά μόνο στις δημοτικές εκλογές. Και μόνο όσες ήταν πάνω από 30 χρονών και όσες είχαν βγάλει το γυμνάσιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αθήνα στους εκλογικούς καταλόγους γράφτηκαν 2.600 περίπου γυναίκες και στο τέλος ψηφίσανε μόνο 450. Και βέβαια τα άρθρα από κοντά στις εφημερίδες να λένε πώς θα δώσουμε ψήφο στις γυναίκες οι οποίες ως γνωστόν μία φορά το μήνα έχουν να σταθεί ψυχολογία. Αυτό και είναι ρατσιστικό, ε. Και στη συνέχεια απέκτησαν το δικαίωμα του εκλέγην και στις βουλευτικές εκλογές το 1952, αλλά ουσιαστικά ψήφισαν το 1956. Ήδη από το 1953 εκλέχθηκε η πρώτη γυναίκα βουλευτής, η Ελένη Σκούρα, με τον Εθνικό Συναγερμό, ενώ το 1956 εξελέγει η Λίνα Τσαλδάρη, η οποία έγινε και η πρώτη υπουργός κοινωνικής πρόνοιας στην κυβέρνηση τότε του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και επίσης την ίδια χρονιά εξελέγει και η πρώτη γυναίκα δήμαρχος, η Μαρία Δεσίλα στην Κέρκυρα. Mm. Όλα αυτά η Μαρίκα Νίνου τα αποτύπωσε σε ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50, που λέει χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος άλλαξε και πάρτε το χαμπάρι και η γυναίκα στο εξής θα κουμαντάρει. Ήρθε καιρός να φύγω πια από τη ρουτίνα, από του συζύγου τη σκλαβιά και την κουζίνα.
Είμαι η γυναίκα η μοντέρνα που ψηφίζω, γλεντώ στα κέντρα, πίνω ουίσκι και καπνίζω. Στην εξουσία κανενός πια δεν ανήκω, δεν έχει τώρα κάτσε κάτσε σήκω σήκω. Στις εκλογές θα βάλω κάλπη στην Αθήνα, θα πάρω ψήφους και θα βγω και δημαρχίνα. Στα υπουργεία με τουπέ θα μπαίνω μέσα και έτσι σε όλες τις δουλειές θα έχω τα μέσα. Αυτά λοιπόν τραγούδησε η Μαρή Κανίνου που έγινε όπως είπες η φωνή των γυναικών της εποχής που διεκδικούσαν πια δημόσιο λόγο και το δικαίωμα να μιλήσουν για τα αισθήματά τους. Ο Εφιάλτης ή πάρε πια το δρόμο σου και εγώ το δικό μου. Ένα τραγούδι του Άκη Σμυρνέου σε στίχους του Μίμη Τραϊφόρου το 1954, το οποίο το είχε πρωτοτραγουδήσει στην δισκογραφία η Σοφία Βέμπο. Mm. Όμως ένα χρόνο αργότερα, το 1955, το τραγούδισε και η Μαρή Κανίνου, δίνοντας μια τελείως διαφορετική αίσθηση σε αυτό το αρχοντορεμπέτικο τραγούδι, γιατί πρέπει να πούμε ότι η Νίνου τραγούδισε και αρχοντορεμπέτικα με πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
Εξαιρετικό τραγούδι, Σούρουπο με συννεφιά, 1950, ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη. Το είχε συνοδέψει ο ίδιος μαζί με τον Γιάννη Τατασόπουλο, συνοδεύοντας την σπουδαία Μαρή Κανίνου. Και η Ρο 1954 τώρα και η θυελώδη σχέση του Τσιτσάνη με τη Μαρίκα φτάνει στο τέλος της. Ναι, γιατί ο Τσιτσάνης της αναγγέλει το χωρισμό τους, επιστρέφει στην οικογένειά του και η Μαρίκα Νίνου τότε είχε χτυπηθεί από τον καρκίνο, οπότε φεύγει για περιοδεία αλλά και για θεραπεία στην Αμερική. Ο Τσιτσάνης της αναγγέλει το χωρισμό τους με ένα αποχαιρετιστήριο τραγούδι που της το δίνει στο στούντιο την ώρα της ηχογράφησης. Είναι το πασίγνωστο «Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα» του χωρισμού μας έφτασε η ώρα. Η Μαρή Κανίνου λοιπόν όταν το πήρε στα χέρια της, το τραγούδισε μια και έξω κλαίγοντας. Κάποιοι λένε ότι ο λυγμός στη φωνή της αυτή την ηχογράφηση είναι αισθητός. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Του χωρισμού μας έφτασε η ώρα, μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα. Ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχίτερα, μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα. Ας καθαρίσουμε αρχίτερα. Στον δρόμο αυτόν κυριό να δυστυχήσουμε. Κι αν περιμένουμε, τι θα κερδίσουμε. Στον δρόμο αυτόν κυριό θα δυστυχήσουμε. Κι αν περιμένουμε, τι θα κερδίσουμε. Κι αφού μας πήρε πια η κατηφόρα, καλύτερα από τώρα να χωρίσουμε. Αφού δεν γίνεται μαζί να ζήσουμε, καλύτερα από τώρα να χωρίσουμε. Αφού δεν γίνεται μαζί να ζήσουμε. Συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας. Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ και στο εξής δεν ωφελεί. Να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας.
Θα ήταν καλύτερα θαρώ να βασιστούμε στον καιρό που όλα τα σβήνει απαλά και αγάλι αγάλι. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά, ίσως αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά, ίσως αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι. Μα τώρα και προς το παρόν ανήκει πια στο παρελθόν ο ερωτάς μας που μας είχε βασανίσει. Γιατί τα λόγια τα βαριά μας την πληγώσαν την καρδιά και κινδυνεύει η αγάπη μας να σβήσει. Γιατί τα λόγια τα βαριά μας την πληγώσαν την καρδιά και κινδυνεύει η αγάπη μας να σβήσει. Και στο εξής δεν ωφελεί να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας. Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ. Και στο εξής δεν ωφελεί να συνεχίσουμε τέτοια τη ζωή μας. Μπράβο, εδώ. Στα θρυλικά κέντρα της δεκαετίας του 50 λοιπόν, όπου εκτός από τις τρεις αυτές σπουδαίες γυναικείες φωνές, τη Σπεράντζα Βρανά, τη Μάγια Μελάγια και την Μαρή Κανίνου, στις οποίες ήδη αναφερθήκαμε, υπάρχουν και κάποιες πολύ ιδιαίτερες μορφές συνθετών και δεξιοτεχνών στο μπουζούκι. Γρηγόρη Βασίλα, για πες μας λίγο για αυτή την ατμόσφαιρα εκεί στα κέντρα αυτά, στον Τζίμι του Χοντρού, στην Τριάννα του Χιλά. Και εκτός από τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Γιώργο Μητσάκη, για τους οποίους μιλήσαμε, υπήρχαν και κάποιοι ακόμη πολύ σημαντικοί, όπως ο Λάφκας λόγου χάρη. Νομίζω ότι μπορούμε να παίξουμε έτσι και κάποια κομμάτια δικά τους για να μπούμε λίγο και στην ατμόσφαιρα αυτή των κέντρων της εποχής. Η αίσθηση που, τουλάχιστον η πρώτη αίσθηση που αποκόμισα εγώ, ήταν κυρίως μέσα από τις ελληνικές ταινίες, όπως προείπαμε, οι οποίες αυτές δίνανε ένα χαρακτηριστικό περιβάλλον, ας πούμε, τι συνέβαινε εκεί μέσα. Και το καλό ήταν ότι μέσα από αυτές τις ελληνικές ταινίες εμφανιζόταν αυτές οι προσωπικότητες. Ήταν, όπως είπες, ο Λάφκας, ο Τζανάκος, ο Τατασόπουλος, ο Μητσάκης. Υπήρχαν θηρία στο όργανο πάνω, όπως ήταν ο Σπόρος, ήταν ο Τσιμπίδης. Ήταν ο Στέλης Μακρυδάκης, μεγάλοι εκτελεστές που σε πολύ μεγάλο μέρος οι ίδιοι οι μπουζουξίδες δημιουργοί εμπιστεύονταν τα παίξηματα των τραγουδιών τους αυτούς. Θέλω να σταθώ κυρίως σε δύο εμβληματικές και θα τις χαρακτήριζα καινοτόμες μορφές του λαϊκού τραγουδιού της δεκαετίας του 50. Θέλω να σταθώ στον Βασίλη Τσιτσάνη και διαδοχικά στον Μανώλη Χιώτη. Με τον Τσιτσάνη το ρεμπέτικο γίνεται τέχνη. Και κατά τη γνώμη μου αρχίζει πια και είναι ορατή η ρήξη του και λίγο με την παράδοση, ας πούμε. Αρχίζει και διαχωρίζεται ως αστικό τραγούδι. Και αυτό έρχεται πια να το εμπεδώσει ακόμη καλύτερα στην πορεία ο Μανώλης Χιώτης. Ακριβώς, δηλαδή, γιατί ξέρετε, εγώ μέσα από το διάβασμά μου, ας πούμε, στα κομμάτια βλέπω ότι ο Χιώτης στην αρχή έχει πάρα πολύ Τσιτσάνη.
Υπήρχε άμυλα μεταξύ του σαφώς. Ο Χιώτης είναι μια άλλη μορφή, ο οποίος με τη σειρά του εισάγει στο λαϊκό τραγούδι άλλα στοιχεία. Καταρχήν μας εισάγει στον εξωτισμό. Έχουν ένα στοιχείο εξωτισμού τα τραγούδια. Χιώτης Μάμπο. Ακριβώς. Μας εισάγει Λάτιν ρυθμούς. Έχουμε την ευρωπαϊκή τζαζ, ας πούμε. Έρχονται στοιχεία της ευρωπαϊκής τζαζ και φυσικά του κιθαριστικού swing, θα έλεγα, κυρίως από τον Τζάνγκο, ο οποίος φαίνεται ότι έχει μεγάλες επιρροές. Και βέβαια το τετράχορδο μπουζούκι και τον ηλεκτρικό ενισχυτή. Ακριβώς. Ναι. Αυτός ξεκίνησε από τις δικές του μαρτυρίες σε συνεντεύξεις. Ο πειραματισμός του ξεκίνησε από το 47, σε αυτό που προαναφέραμε στο Pingles. Δηλαδή ουσιαστικά τον ηλεκτρισμό τον εισήγαγε περίπου το 47 και ο ίδιος μαρτυρά ότι πηγαίνανε όλοι οι μπουζουξίδες της εποχής για να δούνε ακριβώς αυτό το ηλεκτρικό μπουζούκι. Και ταυτόχρονα, ας πούμε, δουλεύει το τετράχορδο, το οποίο το εισάγει πια το 56, αν δεν κάνω λάθος. Προαναγγέλνουν λοιπόν και ετοιμάζουν το έδαφος για αυτό που στη συνέχεια ονομάστηκε έντεχνο λαϊκό και το οποίο καταξιώθηκε μέσα από τον Χατζηδάκη και τον Θοδωράκη. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να παίξουμε τώρα κάποια πολύ χαρακτηριστικά κομμάτια της εποχής εκείνης για να τιμήσουμε και κάποιες ακόμη πολύ ιδιαίτερες μορφές, όπως είναι ο Λάφκας και βεβαίως ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Ο οποίος έδωσε ένα, πάλι και αυτός με τη σειρά του, έδωσε ένα πιο λαϊκό παίξιμο, πολύ πιο λαϊκό παίξιμο στο μπουζούκι. Και εσύ παίζεις εξαιρετικά το σόλο του Παπαϊωάννου, που σίγουρα δεν μπορούμε παρά να το ακούσουμε. Μεζανύχτα βάθια σκοτεινιασμένα στα έρημα σοκάκια τριγυρνώ. Εκεί που πρωτοφιλήσα εσένα με στήθια πληγωμένα ξαγρυπνώ. Εκεί που πρωτοφιλήσα εσένα με στήθια πληγωμένα ξαγρυπνώ. Σκουπίδια σαν κουρέλι με πετάξες χωρίς να το σκεφτείς. Με προδώσες και τώρα δε σε μέλη. Καινούριο θύμα ψάχνεις για να βρεις. Προδώσες και τώρα δε σε μέλη. Καινούριο θύμα ψάχνεις για να βρεις. Ξέρουμε η τύχη πως θα φέρνει. Μπορεί και εσύ μια μέρα να βρεθείς. Κουρέλι μες στο ίδιο το σοκάκι. Συγγνώμη στο κουρέλι για να πει. Μπράβο, Χρήστο!
Εξαιρετικό το σόλο του Γιάννη Παπαϊωάννου και η δεξιοτεχνία στο μπουζούκι του Γρηγόρη Βασίλα. Η μουσική ατμόσφαιρα, το κλίμα στα κέντρα της δεκαετίας του 50, με έμφαση στις γυναικείες φωνές, όπως είπαμε, Σπεράντζα Βρανά, Μάγια Μελάγια, Μαρή Κανίνου, και δεν μπορούμε να κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα χωρίς να αναφερθούμε και σε μια άλλη σπουδαία από τις μεγάλες κυρίες της εποχής Σιρό, στην Μέρι Λίντα. Δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα, της αξίζει, και της στέλνουμε όλη την αγάπη και τη σκέψη μας. Και αυτή έχει ζήσει μια ζωή σαν παραμύθι, ξεκινώντας από μικρή κοριτσάκι, η Μέρι Δημητροπούλου από τον πύργο της Ηλίας, που ήρθε με τους γονείς της στον Κολονό και ξεκίνησε από 7 χρονών στην Οάση, στον Ορέστη Λάσκο και αυτή, όπως και η Μάγια Μελάγια. Αυτός βάφτισε λοιπόν και την 7χρονη Μέρι Δημητροπούλου, όταν την πρωτοέβγαλε στο βαριετέ της Όασης, στο Ζάπιο. Και έτσι ξεκίνησε το κορίτσι θαύμα. Η Μέρι Λίντα. Μάλιστα. Την οποία τη λέγανε επίσης τότε και το Ρόδο της Ανατολής. Το Ρόδο της Αιγύπτου, ακριβώς. Εμφανίστηκε και αυτή λοιπόν στο Πίγκαλς, σε ηλικία μόλις 11 χρονών. Ενώ ξεκίνησε ως χορεύτρια, στην πορεία τη γνώρισε ο Μανώλης Χιώτης ως τραγουδίστρια, ο οποίος τη συνόδευε με το μπουζούκι του και της είπε ότι όταν θα φτάσεις πάνω από τον ώμο μου, τότε θα σε παντρευτώ. Και 4 χρόνια αργότερα πήγε και τη ζήτησε και από τον πατέρα της. Σε γάμο. Ναι. Η Ρο είναι πολύ χαρακτηριστική μια αναφορά που κάνει η Μέρι Λίντα στην πρώτη γνωριμία με τον Χιώτη στο Πίγκαλς, σε μια συνέντευξή της. Λέει, στο Πίγκαλς, στην Πατησίων, κάτω από το Ροζικλέρ, όλη η αριστοκρατία της Αθήνας ερχόταν εκεί. Πήγα να κάνω πρόβα με την ορχήστρα και το μαέστρο. Μαέστρος ήταν ο Χιώτης. Μια ορχήστρα με τον Μιτσάκη, τον Μπίνι, τον Ροζαδίνο, τον Λεμονόπουλο, τη Δερέμπεϊ, που διέπρεψε μετά σαν μεγάλη πιανίστα στο εξωτερικό. Ο Χιώτης ήθελε πάντα να έχει σπουδαία ορχήστρα και ήταν και ο ίδιος φοβερός μουσικός. Εκεί που καθόμουν λοιπόν, βλέπω να μπαίνει ένας άντρας με μια ρεπούμπλικα μπέζ και ένα παλτό καμιλό. Ένας θεός ήταν. Πράσινα μάτια με κύκλους γκρι, ήταν σαν να τα έβαφε τα μάτια του. Τον ερωτεύτηκα μόλις τον είδα, με ξανθό μουστάκι, τρελάθηκα, γνωριστήκαμε και άρχισα να λέω τα τραγούδια του. Πίστευτε. Έτσι λοιπόν αυτό το ζευγάρι, ο Μανώλης Χιώτης με τη Μέρι Λίντα, έγραψαν ιστορία στα 15 χρόνια που έμειναν μαζί και ακόμα τραγουδάμε τα τραγούδια τους. Πονάς. Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις μια βραδιά, σε μένα θα γυρίσεις μια βραδιά με πόνο στην καρδιά. Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις μια βραδιά, σε μένα θα γυρίσεις μια βραδιά με πόνο στην καρδιά. Καρδιά, γιατί μ' απαρνιέσαι, θα έρθει καιρός. Θα κλαις και θα χτυπιέσαι όπου κι αν πας. Θα ξαναρθείς μα στην καρδιά μου,
άλλον θα βρεις. Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις μια βραδιά, σε μένα θα γυρίσεις μια βραδιά με πόνο στην καρδιά. Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις μια βραδιά, σε μένα θα γυρίσεις μια βραδιά. Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις, από τα ωραιότερα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη, στίχη του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Και πόσοι ξέρουν, αν και το έχουμε συνδέσει το τραγούδι αυτό με την Μέρι Λίντα, ότι η πρώτη εκτέλεση το 1956 ήταν με τη Μάγια Μελάγια. Αλήθεια. Βλέπουμε λοιπόν το πώς δεν είναι οι κυρίες τις οποίες σήμερα έχουμε το αφιέρωμά μας. Και πρέπει να πούμε ότι ο Μανώλης Χιώτης, πάντα καλοντημένος όπως ο Γρηγόρης. Είπαμε πριν, όπως ο Γρηγόρης. αλλά και η Μέρι Λίντα, κυρία μου, ντυνόταν πάντα στους Καλλιντό. Ο Καλλιντό ήταν ο μεγάλος μόδιστρος της εποχής γνωστός, που έντυνε όλες τις κυρίες του καλού κόσμου. Και βέβαια τα ρούχα της Μέρι Λίντα έχουν αφήσει εποχή και κυρίως στον κινηματογράφο που πηγαίνανε, τα βλέπαν οι γυναίκες και τα θαυμάζανε και τα αντιγράφανε. Σίγουρα θα μπορούσαμε, όπως είπαμε, να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή στην Μέρι Λίντα. Αλλά πριν κλείσουμε, από εδώ, από την παρέα, έχω μια παραγγελιά. Ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, με το οποίο και ουσιαστικά τελειώνει η δεκαετία του 50 και αρχίζει αυτή του 60. «Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα». Και πρέπει να πούμε ότι το 59 πια σταματάει και η δισκογραφία των 78 στροφών. Σταματάνε οι δίσκοι οι μεγάλοι. Και περνάμε σε μια νέα εποχή, έχουμε και τον επιτάφιο με τον Μίκη Θοδωράκη και κλείνει αυτή η σπουδαία δεκαετία του 1950 που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι και βέβαια και η θέση των γυναικών, η ιδιαίτερη θέση των γυναικών που ήταν και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Και με φουρτούνα στη καρδιά το κύμασε τη λίγη. Κι αν μπαζει βάρκα σου νερά, τότε την κάθε σου χαρά η θάλασσα τη πνίγει. Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα, που με τα κύματα σου μου τα έχεις κάνει θάλασσα. Και πνίγομαι κοντά σου. Είναι μοιραίο να χαρείς.
χαθείς. Με τέτοια τρί, με τέτοια τρικυμία. Και το τιμόνι της καρδιάς θα σου το πάρει ο βοριάς, που το έχει αδύναμη, που το έχει αδυναμία. Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα, που με τα κύ, που με τα κύματα σου μου τα έχεις κάνει, μου τα έχεις κάνει. Συγγνώμη, συγγνώμη, τι θάλασσα είναι αυτή? Δηλαδή ποτέ δεν σας τα έχουν κάνει θάλασσα εσάς? Συνεχίζουμε κανονικά. Μου τα έχεις κάνει, μου τα έχεις κάνει και πνίγομαι, και πνίγομαι κοντά σου. Μου τα έχεις κάνει, μου τα έχεις κάνει. Το μαρτύριο δεν τελειώνει εύκολα. Και πνίγομαι, και πνίγομαι. Κοντά σου. Ευχαριστούμε. Άλλη μια Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει, έστω και αν τα έχει κάνει η θάλασσα, σε αυτό εδώ το αλάτι της γης, σήμερα, στα θρυλικά λαϊκά κέντρα της δεκαετίας του 50, με τον απόϊχο από 5 γυναικείες φωνές, η Σπεράντζα Βρανά, Μάγια Μελάγια, Μαρή Κανίνου, Μέρι Λίντα και στο σήμερα η εξαιρετική και αγαπημένη μας η Ρώσα Ία, που ανέλαβε να ενσαρκώσει αυτές τις 4 σπουδαίες κυρίες. Η Ρώσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάντα με υγεία. Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους σπουδαίους μουσικούς που είχαμε στην παρέα μας. Τον Γρηγόρη τον Βασίλα στο μπουζούκι. Στο τραγούδι, στην ενορχήστρωση και το συντονισμό αυτής της εξαιρετικής ομάδας των μουσικών του συνεργατών, τον Φίλιππο τον Παχνιστή στο πιάνο, τον Αλέξανδρο Καμπουράκη στο ακορντεόν, τον Γιώργο Βεντουρί στο κοντραμπάσο, τον Γιώργο Φουντούκο στην κιθάρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Χρήστο τον Καραστεφανή για το υπέροχο ζεϊμπέκικο. Και σε όλα τα πατριωτάκια του Γρηγόρη που ήρθαν από το μεσότοπο της Λέσβου. Ευχαριστούμε, παιδιά, να είστε καλά. Και στους φίλους μας από τη χοροπαιδεία που ήταν μαζί μας εδώ στην παρέα μας. Τέλος, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στον Ηλία τον Μαροσούλη και τον Άγγελο τον Κοταρίδη που μας φιλοξένησαν σε αυτόν εδώ τον εμβληματικό χώρο στο Άλσος του Γιώργου Οικονομίδη που ανανεώθηκε και έχει επιστρέψει και πάλι στη μουσική ζωή της Αθήνας. Νομίζω ότι ήταν ο πιο κατάλληλος χώρος για ένα τέτοιο αφιέρωμα. Ευχαριστούμε όλους σας. Να είστε καλά. Πάντα με υγεία. Να πιούμε και να περπατέψουμε.
γλυκιά ρομάτζα.